Λιζέτα Μαλινδρέτου. Το τραγικό τέλος της τάρτης βιντεοκασέτας στα 38 της. Η μοιραία δόση ηρωίνης. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Η Λιζέτα Μαλινδρέτου, η ερωτική στάρ της δεκαετίας του 80, που όλοι οι έφηβοι είχαν ερωτευτεί, έχοντας την αφίσα στο δωμάτιό τους εδώ και πολλά χρόνια, δέζει ανάμεσά μας. Είχε γεννηθεί το 1968 και το 1980 ασχολήθηκε με την υποκριτική, που ήταν και η αφορμή της μεγάλης κατρακύλας, όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν πλέον καλά. Είχε εξαιρετικές υποκριτικές ικανότητες και αν και το όλο της παρουσιαστικό, καθώς και το πρόσωπό της, εξέπεμπε ερωτισμό, μπορούσε με την υποκριτική της δυνότητα να μετατραπεί σε δευτερόλεπτα σε αθώα και γλυκιά κοπελίτσα. Με τις ταινίες «Ροδατσάντα και κοπάνα», «Ακαταμάχητος πιλότος» και «Αγάπη σε ένα πόντιο» έγινε ευρύτερα γνωστή. Το ανδρικό κοινό είχε σαστήσει μαζί της. Η ίδια έκανε και ένα μικρό πέρασμα από την τηλεόραση, σε guest roles στις σειρές «Τμήμα Ηθών», «Χατζη Μανουήλ» και «Ορκιστείτε παρακαλώ». Όπως λέγεται μέχρι σήμερα, η μοναδική συναδελφός της που στάθηκε στο πλευρό της στα δύσκολα ήταν η Κέτη Φίνου. Και να σκεφτεί κανείς πως και οι δυο τους είχαν υπάρξει σύντροφοι του Στάθη Ψάλτη. Η άνοδος και η εξαφάνιση. Η ηθοποιός είδε τη χρυσή εποχή της αναγνωρισιμότητάς της να γίνεται στάχτη στις αρχές του 1990, όταν η μόδα του βίντεο ξεπεράστηκε. Η ανεργία βρέθηκε στη ζωή της. Τα τηλέφωνα δεν χτυπούσαν, οι φίλοι από το χώρο την εγκατέλειψαν και δεν άργησε να μπλέξει με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, προκειμένου να ξεφύγει από την πραγματικότητα που ομολογουμένως ήταν ιδιαίτερα σκληρή μαζί της. Η μοιραία δόση ηρωίνης. Όταν τα οικονομικά προβλήματα έγιναν θηλιά που όχι μόνο την έπνιγαν αλλά τη στραγγάλιζαν, αποφάσισε να επιστρέψει στην Κρήτη, όπου προσπάθησε να κάνει μια καινούργια αρχή και να αφήσει τις σκοτεινές ημέρες πίσω της για να μπορέσει να επιβιώσει. Πράγματι έκανε προσπάθεια, αλλά δυστυχώς μόλις το άνθος της ηλικίας της και στα 38 της χρόνια μια υπερβολική δόση ηρωίνης έκοψε το νήμα της ζωής της. Γνωστοί και φίλοι της ήξεραν ότι ποτέ δεν μπόρεσε να νικήσει τον εθισμό της και απλά αφέθηκε στην τύχη της μη βρίσκοντας νόημα σε τίποτα. Τα Pod Radio του Pro News ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.